να πάμε τώρα στο θέμα μα. Ε, αν και το έντυπο γράφει ότι δεν γίνονται προσφωνήσει στην τελετή έναρξη, ωστόσο δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω θερμά τον Δημήτρη για την τιμή μου που μου κάνει όλα αυτά τα χρόνια, χωρί μάλιστα να έχω προσφέρει και τίποτα στην ουσία. Ε, Του τελευταίου 12 μήνε, δεκάδε, για να μην πω εκατοντάδε επιστημονικών άρθρων έχουν δημοσιευτεί σχε, σχετικά με την θεματολογία του φετινού Euroschool και επομένω βρισκόμαστε σε ένα εξαντλητικό αγώνα ταχύτητα για ενημέρωση. Το μειονέκτημα αυτό έχετε να μετριάσει σε σημαντικό βαθμό η εξαιρετική αυτή επιστημονική εκπαιδευτική εκδήλωση που όλοι αγαπάμε. Πρέπει να πω ότι υπερέχει από πολλές άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως πολύ καλά ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, ε, ως προς το κυρίως ως προς το τρόπο διδασκαλίας ως προς τις παρουσιάσεις με επίκεντρο το πρόβλημα και βασισμένες, βασισμένες μάλιστα στο, στην κεκτημένη γνώση, στα χειρουργικά μυστικά, κλινικές πρακτικές, ακόμα και στον εντοπισμό δημοσιεύσεων που αλλάζουν, επηρεάζουν την κλινική μας πράξη. Στην επόμενη συνεδρία, που είναι ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη, οι τρεις ομιλητές, όπως είπε και ο κ. Χατζηχρήστου, θα αναφερθούν στις πηγές και στους τρόπους ενημέρωσης, ποια επιλογή, πώς μπορούμε να επιλέξουμε αυτά που πρέπει να διαβάσουμε. Και ε, ας πούμε ο, ο κύριος Τζόρτζης, ο παλιό μου συνεργάτης, τον συνέχεια, τον έβλεπα συνέχεια, γιατί το έχω πάρει σύνταξη τώρα, με το ίντερνετ. Το ίδιο και ο κύριος Κολαρίκο. Ο κύριος Χατζηφίλη, που μιλάμε τον κύριο Σκολαρίκο, συνέχεια με το λάπτοπ. Βασίλε, έχει να πει τίποτα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Μια που είναι διαδραστικό, και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί είδα μια λέξη στο «πρέπει». Πόσοι από, από εδώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει η γνώση να ελέγχεται στους ουρολόγους, όπως άλλε άλλες χώρες, και παραδείγματο χάρη να ανανεώνουμε το, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ή η, η πρώτη ομάδα που νομίζει ότι πρέπει και η δεύτερη ομάδα που λέει ε, «ας ε, φανούν οι καλύτεροι», δηλαδή αυτοί που θέλουν. Ποιο είναι με το «πρέπει» Υπάρχει κάποιο που, που, λέει ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτό το πράγμα και να ελεγχόμαστε κάθε τόσο για τι γνώσει μα. Γιατί δεν ελεγχόμαστε. Αυτό. Άρα ουσιαστικά μάλλον κανένα εκτό του κυρίου Φίστα. Οι υπόλοιποι τι θέλουν, ότι ο καλύτερο να επιβιώσει. Κάπω έτσι δεν είναι. Όποιο ενδιαφέρεται πάει μπροστά. Αποκτάει γνώσει. Αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γιατί τα πρέπει εδώ είναι τρία τι πρέπει στο διαδίκτυο, τι πρέπει στα έντυπα και στα περιοδικά και ουσιαστικά και το δίλημα του περιοδικού μας. Ο κύριος Μικονιάτης είναι ο πρώτος ομιλητής. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι? Καλησπέρα και από μένα. Ε, η αλήθεια είναι ελπίζω να έχουμε ένα δυνατό τετραήμερο και να φύγουμε από εδώ πέρα με καινούρια γνώση, αλλά κυρίω πρακτική γνώση και εφαρμόσιμη γνώση, αυτό που χαρακτηρίζει το σχολείο. Ε, όταν, δεν σα κρύβω ότι όταν είδα το θέμα τι πρέπει να διαβάζει ο ρολόγο στο διαδίκτυο, σκέφτηκα ότι μάλλον ο καθηγητή πάλι κάτι του έκανα, θέλει να με εκδικηθεί. Τώρα τι να πω τώρα για το ίντερνετ, την ομιλία. Βέβαια, προχωρώντα <coughs> λίγο παρακάτω στο πρόγραμμα, είδα ε, το όνομα του κυρίου Κουσουρνά που έχει τι πρέπει να διαβάζει στα έντυπα μέσα. Και σκέφτηκα ότι εντάξει, υπάρχει και χειρότερο. Ο του Βάδο 2019. Να, μας, να, βρει τι πρέπει να διαβάζει κανεί το έντυπα μέσα στην ορολογία. Άρα έτσι ένιωσα λίγο καλύτερα. Ε, τη σημασία του διαδικτύου και τη πρόσβαση στη γνώση ε, την κατάλαβα λίγο καλύτερα ε, λίγε μέρε ε, αφού έλαβα την πρόσκληση για, το, για, τη σημερινή μου ομιλία, όταν έβλεπα μια εκπομπή στην ΕΤ1 ε, και μιλούσε ο Γάλλο αρχιτέκτονα αυτή τη πανέμορφη βιβλιοθήκη, η οποία είναι η βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου στο, στην Κύπρο, η καινούργια βιβλιοθήκη. Και μέσα στην ομιλία του μου έκανε εντύπωση ότι τόνισε πάρα πολύ ότι έγινε συζήτηση για το, για το όνομα τη βιβλιοθήκη, το οποίο έπρεπε να είναι κέντρο πληροφόρηση Παύλα Βιβλιοθήκη. Και έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό, θεωρώντα ότι πλέον τα βιβλία μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή η βιβλιοθήκη έχει πάνω από 300.000 εγγραφέ σε περιοδικά. Και προσπαθώντα να πει ότι κάνουμε μια μετάβαση στην άλλη εποχή, αφήνοντα πίσω τα βιβλία, μπαίνουν στο χρονοτούλα από τη ιστορία και πλέον μιλάμε για κέντρα πληροφόρηση και δευτεροβόντω για βιβλιοθήκε. Έτσι, Όποιο δεν το βλέπει αυτό απλά εθελοτυφλεί. τη Είμαστε στην εποχή όπω είπε ο καθηγητή τη πληροφορία, όπω είπε και ο κύριο Μέλεκο, είμαστε στην, ε, ε, στην εποχή τη πληροφορία, η οποία έχει έναν όγκο τεράστιο, έχει μια ταχύτητα εναλλαγή τεράστια. Άρα έτσι αυτό που πρέπει να βρούμε και εκεί έχει ρόλο το διαδίκτυο, είναι όλο το παιχνίδι είναι στην πρόσβαση, το κλειδί ή πρόσβαση στη σωστή πληροφορία στο σωστό χρόνο. Βέβαια, αυτή η συζήτηση ε, δεν θα έχει πάρα πολύ νόημα άμα γινόταν σε 20 χρόνια από τώρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ζούμε σε ένα μετέχιο. Όπου εκπαιδευτέ και εκπαιδευόμενοι βρισκόμαστε λίγο, άμα μπορούσα να το πω σε εισαγωγικά, σε ξεχωριστά στρατόπεδα. Ε, Όπω είπε ο κύριο Πρένσκι ε, σε ένα άρθρο του, αυτό εισηγήχα ε, ε, για αυτού του όρου, υπάρχουν ε, οι digital natives και οι digital immigrants. Δηλαδή, υπάρχει η γενιά η οποία έχει γεννηθεί από το 1980 και μετά, ε, η κάθε μια γενιά με τα προτερήματά τη. Δεν μπαίνω σε αυτή τη δικασία. Απλά υπάρχει αυτό το, το περίεργο ότι είμαστε σε μια γενιά που συνεπάρχουμε. Άτομα τα οποία γεννηθήκαμε μέσα στην τεχνολογία και άτομα τα οποία ήρθανε και εισαγωγικά μετανάστευσαν στην τεχνολογία, τη γνωρίζουν και προσπαθούν και αυτοί να μπουν σε αυτό το ρυθμό, αλλά από άλλο μετερίζει. Mm -hmm. Τώρα, άμα μπορούσαμε, όπω ρώτησε ο κύριος Τζόρντι, άμα μπορούσαμε, θα ήθελα να, να ρωτήσω εγώ, ε, ποιοι από εδώ μέσα χρησιμοποιούν σαν πρώτη επιλογή όταν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε μια ιατρική πληροφορία ε, τα έντυπα μέσα. Ποιοι από εδώ σε σχέση με το Ιντερνετ, Ποιοι πάνε στα έντυπα μέσα πρώτα και μετά στο διαδίκτυο. Ένας. Πάντα είναι ο ένα. Βάλιστα, έτυπα, έτυπα, έτυπα. Σαν, προ... σαν πρώτη επιλογή, όταν αναζητούν μια πληροφορία, όταν τίθεται ένα ιατρικό θέμα και θέλουν να ψάξουν να, να ετοιμάσουν μια ομιλία, ξεκινάνε με τα έντυπα μέσα. Ωραία. Οκ, okay, δύο άτομα. Και στο διαδίκτυο να... να φανταστώ όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό από μόνο του πιστεύω ότι δείχνει τη δύναμη του διαδικτύου στην σημερινή εποχή. Βέβαια, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό και δεν ντρέπομαι να σα πω ότι κι εγώ ξεκινώντα την ειδικότητα. Ε, λίγο αγχωμένο, μπορεί να το έχετε βιώσει κι άλλοι, μπορεί να ντρέπεστε να το πείτε, κάτω στα επίγοντα όταν ήμουνα, ερχόταν ε, ένα περιστατικό, ε, όχι είμαι αλλεργική σε αυτό το φάρμακο, ε, όχι διπλασιάζεται το PSA μου κάθε τρει μήνε για τρέτη να κάνω, μου έκανε μια τέτοια λίγο ψαγμένη ερώτηση για μένα όταν ήμουνα αρχικά Ε, Εγώ με στο άγχο μου έστελνα μια γενική ούρων και έλεγα θα μπω στο ίντερνετ να κοιτάξω. Κατέληγα κάπω έτσι, είτε να είμαι σε ένα site, ε, η οποία η κάθε moderator να μου δίνει συμβουλέ για το τι αντιβίωση να δώσω. Είτε να ψάχνω για το PSA σε κάποια περιοδικά, κάποια άρθρα, να μου βγάζει το Ιντερνετ και να μου λέει τι πρέπει να γίνει όταν ανεβαίνει το PSA. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι το δίκτυο από μόνο του δεν είναι η απόλυτη λύση. Πρέπει να ξέρουμε πώ θα έχουμε την πρόσβαση στη σωστή στιγμή και στο σωστό site. Ε, αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ είναι να, κατη, να κατηγορηποιήσω λίγο τα site. Ε, θα μιλήσω για τα site μόνο γιατί ήθελα εντάξει. Ε, το 100 το 100 με τον κύριο Κουσουρνά με τα έντυπα. Συζητήσαμε ότι τα περιοδικά θα τα αναφέρει ο κύριο Κουσουρνά. Εγώ πιο, πολύ, ο Κουσουρνάς, εγώ πιο πολύ θα μιλήσω για τα, για τα site και τι πλατφόρμε ηλεκτρονικέ που μπορούμε να αναζητήσουμε ουρολογική πληροφορία. Έτσι το χωρίσω σε τέσσερι κατηγορίε. Τι ναυαρχίδε, αν μπορούμε να τι πούμε έτσι, τα site που έχουνε, είναι τα πληρέστερα site με τη μεγαλύτερη πληροφορία όσον αφορά την ουρολογία. Τα site που είναι ε, για αυτού που δηλώνουν πρώτα χειρουργοί και μετά ουρολόγοι. Που έτσι έχουν μια έμφαση στη χειρουργική και θέλουν πιο πολύ να, να δουν ό,τι αφορά το χειρουργείο πιο πολύ. Τα site που εγώ μπορώ να τα ε, ονομάσω σαν εργαλεία τη δουλειά μα, να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μα και να μα βοηθάνε. Και τελευταία, ε, κάποια site που θα μα βοηθούσαν στα πρώτα μα βήματα όσον αφορά την έρευνα, τη συγγραφή κάποιων επιστημονικών άρθρων. Άρα έτσι, όταν μιλάμε για τα πρώτα site, ε, εδώ έχω κάποια συγκεντρωμένα links που μετά με την παρουσίαση θα μπορείτε και πιο εύκολα να πηγαίνετε και να αντρέχετε. Ε, θα τα πούμε ένα-ένα. Ξεκινώντα με το site τη Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Για μένα θεωρώ ότι μια παρουσίαση λίγο γρήγορη θα μπορούσε να ξεκινάει και να τελειώνει εδώ, ακούγεται λίγο έτσι ερετικό, αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο στα πλαίσια τη ουρολογία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη ειδικότητα και μιλώντα με συναδέλφου από άλλε ειδικότητε που έχουν τόσο οργανωμένη ευρωπαϊκή εταιρεία, με τόσο οργανωμένο site, με τόσο πληροφορία και όλε αυτέ τι επιλογέ που μα δίνει αυτό το site. Είναι ένα site που δίνει τα πάντα. Ε, πρωτοστατεί το European School of Urology που δίνει με την πλατφόρμα του e-courses, ε, σεμινάρια, ε, υποτροφίες, τα γνωστά σε όλους μας guidelines, πρόσβαση στα guidelines που μπορείς να ανατρέξεις ανακατηγορία. Ε, το κύριο είναι η βιβλιοθήκη του, το Urosource, που όπως βλέπετε ε, μπορεί να πας και ανάλογα να πληκτολογήσεις τον όρο που χρειάζεσαι και σου βγάζει από όλη αυτή την επιλογή κατηγορίες, είτε βίντεο, είτε poster, είτε abstracts. Μιλάμε για ένα θησαυρό πληροφοριών, πολύ οργανωμένο site, το οποίο είναι τόσο μεγάλος ο όγκος πληροφοριών που σιγά σιγά έχει αρχίσει παρατηρώ να κόβεται σε υποπλατφόρμες, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, όπως είναι ε, πρόσφατα έχει γίνει το ούρο που αρχίζει να ξεχωρίζει ακόμα και ηλεκτρονικά όσοι, έχουν πεδίο ενδιαφέροντο την ογκολογία τους δίνει μια δυνατότητα να μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό το site και να ασχολούνται πιο συγκεκριμένα με, το, με την κακοήθεια και την ουρολογία. Ε, ακολουθεί το site της Αμερικάνικης Ουρολογικής εταιρεία το οποίο ε, άποψή μου θεωρώ ότι και περιέργως είναι αρκετά πίσω σε σχέση με το site της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, παρόλα αυτά παραμένει μια τεράστια πηγή γνώσης και αυτό, στην, στο ίδιο μοτίβο, με guidelines, με δυνατότητες χρηματοδότησης, με δυνατότητες ανέβρεση ε, fellowship, ε, με ε, live surgery, με πάρα πάρα πολλές δυνατότητες, αξίζει να το επισκεφτεί κανεί. Κυρίως εγώ αυτό που ξεχωρίζω όταν μπαίνω στο site είναι το τμήμα του AUA University, που στην ουσία είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα του τμήματος. Εκεί πέρα πραγματικά υπάρχουν κάποια, κάποια κομμάτια τα οποία είναι εξαιρετικά, όπως είναι αυτό το core curriculum που σου αναφέρει για κάθε πάθηση ε, μεγάλο όγκο πληροφοριών. Έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Ε, αυτό είναι το site της ε, ε, Βρετανικής Ουρολογικής Εταιρείας. Ε, ε, το έβαλα απλά γιατί... Ε, δεν, δεν περίμενε και κάτι λιγότερο από του Βρετανού ότι έχουνε, ε, είναι ξεκάθαρο η, η, η συγκέντρωσή του στον ασθενή. Διαφέρει από τα άλλα δύο site. Έχει αρκετέ πληροφορίε σε σχέση με τα soft skill και πώ μπορεί σαν ουρολόγος να μιλήσει έναν ασθενή, να διαχειριστεί ένα πρόβλημα ενό ασθενή με ζωντανά περιστατικά που δίνουν παραδείγματα. Ε, έχει, διαφοροποιείται λίγο σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, έχει και αυτό κάποιε πληροφορίε χωρί να φτάνει στο επίπεδο των δύο άλλων site. Αλλά όποιον τον ενδιαφέρει να δει λίγο ε, κομμάτια που σχετίζονται με τον ασθενή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ε, το Uro Today είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει τεράστιε δυνατότητε. Ε, δεν, ε, δεν τη χρησιμοποιούσα ε, από πολύ νωρί. Ε, τα τελευταία 1,5 χρόνο ε, τη χρησιμοποιώ γιατί ε, σε κρατάει up to date συνεχώ. Ε, έχει αυτή τη λειτουργία με τι καθημερινέ ή εβδομαδιαία newsletter που μπορεί να σου στέλνει, εφόσον κάνει subscribe, είναι δωρεάν. Να σου στέλνει λε το πεδίο ενδιαφέροντό σου και σου στέλνει ό,τι άρθρα υπάρχουν, ό,τι συνεντεύξει από expert υπάρχουν, ό,τι clinical trials κυκλοφορούν σε σχέση με το αντικείμενο. Ε, θεωρώ ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Άρα και αυτό μπορείτε να το κρατήσετε στα υπόψη σα. Ε, το Grand Routes Urology ε, για μένα παραμένει και αυτό ένα από, τα, από τις πολύ καλές πλατφόρμες, κυρίως για presentations, για παρουσιάσεις, οι οποίες μπορείς να τις κάνεις download σε πολύ καλή ανάλυση, ε, εντελώ δωρεάν και μπορείς να χρησιμοποιήσεις ε, για οποιοδήποτε θέμα θες εσύ να μιλήσεις ή θες να ερευνήσεις. Έχει πολύ καλές και up-to-date ομιλίες. Ε, Πηγαίνοντα λίγο στα ελληνικά, ε, έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία με μια βελτίωση τη πλατφόρμα τη. Ε, υπάρχει το κομμάτι με τι κατευθυντήρε οδηγίε στα ελληνικά, για κάποιον που θέλει να έχει απευθεία τη γνώση στι ελληνικέ κατευθυντήρε οδηγίε. Είναι κάτι που το ζητούσαμε κι εμεί, σαν ειδικευόμενοι, και έχει γίνει τώρα πράξη ε, και εφαρμόζεται. Ε, υπάρχουν βίντεο από, από όλε τι εβδομάδε ειδικευμένων, έχουν ανέβει βίντεο όπω και από συνέδρια με ομιλίε. Ε, υπάρχει σύνδεση με το περιοδικό μα. Την ελληνική ουρολογία, έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά. Ε, και τέλο, δεν μπορούσα μην να μην αναφέρω το site του IMOP, που θεωρώ δεν θα πω πολλά γιατί θα θεωρηθώ και biased, αλλά είναι μια πλατφόρμα πρωτοποριακή από τότε που ξεκίνησε και παραμένει με τεράστια ε, γνώση δίνοντα ε, πρωτοποριακό τρόπο παρουσίαση με ταινίε, ε, με εικονικού ασθενεί, με παρουσίαση του ροσκούλου, live όπω βλέπετε. Δεν θα παραμείνω, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά ε, δεν μπορούσα να μην δεν το αναφέρω. Περνώντα τώρα ε, στα άτομα που έτσι φοκουσάρουν πιο πολύ στη χειρουργική, που θεωρώ ότι είμαστε και οι περισσότεροι έτσι, όταν είμαστε ειδικευόμενοι που αυτό συζητάμε είναι χειρουργείο, για μένα εδώ έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, γιατί θεωρώ τα παλαιότερα χρόνια το να έχει πρόσβαση στο χειρουργείο ήταν δύσκολα. Ε, παραμένει δύσκολο και τα σημερινά χρόνια να έχει πρόσβαση στο χειρουργείο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά αυτό που έχει αλλάξει, πιστεύω, σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια είναι ότι μπορεί να πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειρουργείο. Και αυτό στο επιτρέπουν διάφορα ε, site, διάφορε πλατφόρμε που ασχολούνται ακριβώ με αυτό, με το να, να μεταδίδουν live surgery, να δίνουν tips and tricks για τα χειρουργεία. Ε. ε όπως είναι το Surgery in Motion School, το οποίο είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής ε, Ουρολογικής Εταιρεία φυσικά και γι' αυτό ακολουθεί το ίδιο επίπεδο με το πρώτο site που σας ανέφερα. Εδώ πέρα υπάρχει πληθώρα επεμβάσεων, ε, live surgery, ε, παρουσιάσει με tips and tricks για χειρουργία. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό εργαλείο. Ε, αρκετά εντυπωσιακό είναι και το Advances in Surgery. Ε, οφείλω να με δεν το ήξερα, το γνώρισα το τελευταίο εξάμεινο. Το οποίο σου δίνει πρόσβαση σε live χειρουργία που γίνονται είτε σε πλαίσια συνεδρίων, είτε σε μαγνητοσκοπημένα χειρουργία που, που τα έχει ανεβάσει ο χειρουργό. Δεν είναι ουρολογικό αμυγό, αλλά έχει το, την κατηγορία urology, που μπορεί να πα και να παρακολουθήσει live χειρουργία ή, ή, ή tips and tricks για χειρουργία που, να, που μπορεί να ενδιαφέρεσαι. Ε, όσον αφορά τη ρομποτική χειρουργική, Intuitive έχει το δικό τη site. Ε, το οποίο έχει το δικό της το κομμάτι του Urology που μπορείς να παρακολουθήσεις ε, επεμβάσεις που γίνονται ρομποντικά. Ειδικά στη ρομποτική χειρουργική θεωρώ ότι ε, είναι αρκετά σημαντικό να δεν διαφέρει και πολύ από την πραγματικότητα ότι καλό είναι να έχεις τις παραστάσεις πρώτα να δεις και όταν άμα έρθει η ώρα να κάτσει την κονσόλα σίγουρα θα είσαι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με το να μην είχε παρακολουθήσει κάποια χειρουργία, άρα βοηθάει αρκετά. Ε, το site, ε, όπως το λέει, το Virtual University, του Ιρκάντ ε, είναι και αυτό ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο. Φυσικά και αυτό δεν είναι μόνο ουρολογικό, αλλά έχει το section του Urology. Ε, εντυπωσιακά οργανωμένο, με πάρα πολλά live χειρουργία, με πάρα πολλέ παρουσιάσει. Είναι κάτι που το οποίο αξίζει <κυκ> να, το, να το, επισκεφτείτε. Είναι websearch.com η, η διεύθυνση. Ε, τώρα σε πιο εξειδικευμένα ε, αρκετά ενδιαφέρον είναι το, ένα site παρακλάδι τη Κολοπλά MD, λέγεται, το οποίο όσον αφορά αυτέ τι κατηγορίε, ειδικά τη δική τη λειτουργία, ε, το, την ε, ακράτεια και άλλε παθήσει. Ε, εμένα μου φάνηκε αρκετά εντυπωσιακό γιατί δεν μένει μόνο στη θεωρία, αλλά έχει step by step παρουσίαση σε βίντεο ακριβώ πώ ετοιμάζεται μια πρόθεση, πώ ετοιμάζεται ένα φυκτήρα, όλα τα βήματα και χειρουργία και τι επιπλοκέ του χειρουργείου. Το θεωρώ αρκετά οργανωμένο site. Και είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι οι εταιρείε θα μπορούν να οργανώνουν τέτοια ε, site ώστε να βοηθάνε και του εκπαιδευόμενου και του ουρολόγου. Ε, Περνώντα την εποχή των περιοδικών, τα περιοδικά βέβαια θα τα αναφέρει ο Γιώργο, αλλά ε, έχει ενδιαφέρον ότι πλέον υπάρχουν περιοδικά που δέχονται μόνο βίντεο όπω είναι το Video Urology που είναι στα πλαίσια του Endourology και το Urology Video Journal, που περνάμε στην εποχή που πλέον αντί να καταθέτει ένα άρθρο, θα καταθέτει την εμπειρία σου από μια χειρουργική επέμβαση σε βίντεο και έτσι ανεβάζει μόνο βίντεο. Άρα είναι ε, δύο site τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε πάρα πολλέ επεμβάσει με σχολιασμό από κάτω και κριτική. Και κλείνοντα για το κομμάτι το χειρουργικό. Ε, έχω μάθει ότι αυτό που λένε όταν είναι ένα ελέφαντα στο δωμάτιο πρέπει να το συστήνει και να μην κρύβεσαι. Ε, το YouTube ε, όσο και να ακούγεται λίγο μη εκπαιδευτικό, δεν πάβει να είναι ένα από τα κύρια εργαλεία εκπαίδευση και των ιατρών. Όσον αφορά τη δικιά μου γενιά, το συζητάμε ότι ξεκινήσαμε, είμαστε χειρουργοί του YouTube, μεταξύ μα λέμε θα γίνουμε μετά χειρουργοί. Τεράστιες οι δυνατότητέ του. Είναι σαν μια μηχανή αναζήτηση. την επέμβαση που θε, θα δει. Ε, εκατομμύρια αποτελέσματα με χειρουργικέ επεμβάσει. Φυσικά είναι φιλτράρει στη γνώση, διαφέρει σε σχέση με τι οργανωμένε πλατφόρμε, γιατί μπορεί ο καθένα να ανεβάσει το χειρουργείο του, είτε το κάνει σωστά, είτε δεν το κάνει σωστά. Είναι φιλτράρει στη γνώση, αλλά δεν παραμένει ένα τεράστιο εργαλείο και σε άποψη παρουσιάσεων, αλλά και σε άποψη ε, χειρουργείων, χειρουργικών επεμβάσεων, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην εκπαίδευσή σου. Ενδεικτικά έχω βάλει ε, ένα κανάλι το οποίο έχει αρκετέ επεμβάσει και είναι αρκε... από τα πιο οργανωμένα. Δεν έχει τρει-τέσσερι επεμβάσει, έχει αρκετέ οργανωμένε ουρολογικέ επεμβάσει. Τώρα, όσον αφορά τα εργαλεία, δεν θα σα κουράσω. Κυρίω είναι risk calculators και νομογράμματα, τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πράξη και μα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, από το Memorial ε, Slack Catering, το, το κέντρο, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει βγάλει για διάφορε παθήσει ε, risk calculators. Μέσα αυτούς είναι και για καρκίνο κύση, καρκίνο προστάτη, ε, καρκίνο νεφρού. Ε, πραγματικά είναι εργαλεία τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν όταν έχει απέναντί σου έναν ασθενή και σου σε φέρνει στη δύσκολη θέση να σε ρωτήσει και γιατρέ, τι θα γίνει από αυτή την επέμβαση, τι επιβίωση έχω, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία. Ε, ακόμα καλύτερο τώρα ψάχνουμε για την παρουσίαση από το Cleveland Clinic. Έχει ακόμα περισσότερα risk calculators και η διαφορά είναι εδώ ότι σου παραθέτει τα risk calculators και σου παραθέτει και την έρευνα στα οποία βασίστηκαν. Σου κάνει link με το PubMed και σου λέει ότι είναι αυτό το risk calculator το οποίο έχει παρουσιαστεί σε αυτό το paper. Και για μένα αυτό το θεωρώ και σαν εκπαιδευτικά καλύτερο. Μιλάμε για πάρα πολλά risk calculators σε αυτό το site. Είναι αρκετά καλό site και το προτείνω ανεπιφύγλακτο. Ε, συνεχίζοντας υπάρχει και το Evidentio που έχει διάφορα site το ίδιο Όλα αυτά τα site ξέχασα να αναφέρω ότι το καλό είναι ότι πλέον είναι apps στα κινητά. Μπορεί να τα έχει στα κινητά, να έχει απέναντι τον ασθενή, κατευθείαν να υπολογίζει ό,τι θέλει με το κινητό σου. Ε, και ένα πιο ιδιαίτερο είναι αυτό ε, το Calculator, το οποίο είναι για το μετεχειρητικό κίνδυνο γενικά σε επεμβάσει και μάλιστα είναι αυτό που λέει: is a pre risk prediction tool for death within 30 days of. A surgery. είναι και μια απάντηση στο γιατρέ, υπάρχει πιθανότητα να πεθάνω. Εδώ πέρα στη δίνει ποσοστιαία την πιθανότητα. Γενικά είναι ένα app και αυτό στο κινητό και είναι ένα καλό εργαλείο για να υπολογίζει ε, το, το rate of complication και την πιθανότητα θανάτου που μπορεί να έχει ένα χειρουργείο. Τώρα κλείνοντα, ε, όσον αφορά την έρευνα, ε, για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε πρέπει συνεχώ και η ερώτηση νομίζω είχε μια βάση, ε, πρέπει συνεχώ να αναζητάμε περαιτέρω γνώση, να προσπαθούμε να ανανεώσουμε τη γνώση μας. Ε, κάποια site, τα οποία εμένα προσωπικά με βοηθάνε ε, στο κομμάτι το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό. Ε, τα πρώτα τρία site ε, είναι, δεν θα αναφερθώ γιατί, στην ουσία είναι τα άρθρα, είναι μεγάλες βάσεις, το PAM, M, το Scopus, είναι για τα σημαντικά review, το Cochrane Library, το οποίο μπορείς να ανατρέξεις και να βρεις όλες τις μελέτες, κλινικέ κλινικές που υπάρχουν και όλα τα reviews. Ε, το equator.network είναι ένα εξαιρετικό site για μένα, ένα εξαιρετικό εργαλείο, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έχει συγκεντρώσει ε, μεγάλα κομμάτια της τεκμηρωμένης ε, ιατρικής του «Σήμερα». Εκτό ότι διοργανώνει course ιντερνετικά που μπορεί να παρακολουθήσει, άμα σε ενδιαφέρει να μάθει πώ γίνεται η συγγραφή ενό paper, πώ διοργανώνεται σωστά μια κλινική μελέτη, για μένα το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι σου δίνει αυτά τα reporting guidelines. Δηλαδή ότι όταν γράφει μια μελέτη, χρειάζονται κάποια checklist που έχουν μπει στη ζωή μα. Όποιοι γράφουν paper γνωρίζουν ότι χωρί αυτά τα checklist πλέον δεν μπορεί να προχωρήσει. Στα παρέχει όλα εδώ πέρα και σου παρέχει και όλη τη βιβλιογραφία πίσω από αυτά τα checklist. Δύο άλλα site είναι αυτά, της Οξφόρδης, του Πανεπιστημίου της Oxford, το Evidence Based ε, και το Students for Best Evidence, τα οποία εγώ τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, σου λύνουν είτε πιο face-to-face -face απορίες μέσω chat, είτε λίγο πιο ακαδημαϊκά μέσω διάφορων κριτηρίων αξιολόγησης για τις μελέτες ή γενικά θεωρία για, το, για τη μεθοδολογία της έρευνας. Εξαιρετικά site και τα δύο. Ε, το Mirrors of Medicine το έβαλα γιατί ε, στην ουσία είναι ένα τρόπο που πάει και προ τα κοιατρική τη διαβίου εκπαίδευση, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, να παρακολουθεί σεμινάρια και να πάρει και γι' αυτά μόρια συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δηλαδή να, να πάρει μετά και το πιστοποιητικό. Ε, και το σημαντικό που κάνει είναι ότι μπορεί να γραφεί και να σου στέλνει στο κινητό διάφορα περιστατικά τα οποία εσύ θα προσπαθεί να λύσει και να σε αξιολογεί βάσει αυτών. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσε αυτέ οι δύο. Ε, δυνατότητες που σου δίνει και απλά αναφέρω προς το τέλος, ε, θα ήθελα να αναφέρω και το didaktorika.gr το οποίο δεν πρέπει να υποτιμάμε τις ελληνικές προσπάθειες. Είναι μια καλή προσπάθεια ψηφιοποίησης όλης της γνώσης. Έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα από τα διδακτορικά ε, τα οποία βγαίνουν. Ε, για μένα είναι ένα εργαλείο που το, βοηθώ, που το χρησιμοποιώ. Με βοηθάει να έχω πρόσβαση ε, σε μια φιλτραρισμένη θεωρητικά γνώση που είναι μια διδακτορική διατριβή. Το θεωρώ ένα πολύ καλό εργαλείο όταν ψάχνετε μια πληροφορία και θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο, να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ τέλειωσα, σα αφήνω στον κύριο Κουσουρνάτορ. Να είστε καλά.